my darling, Marcella. Από την αντιδημαρχία πολιτισμού τη φιλαρμονική διευθύνη ο Μινάς Παπανικολάου. Αποτελείται από μικρούς και μεγάλους διαφόρων ηλικιών που προσφέρουν εθελοντικά και ακούραστα τις υπηρεσίες τους. Χειροκροτήστε τους. Το Δήμο Μυτιλίνης. Κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει την έναρξη της πολιτικής παρέλασης. Τμήματα προς παρέλαση. Με το Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Λέσβου Μυτιλίνης Γκρέιτς. Όπως γίνεται από το 1989, τιμής ένεκεν από την τότε Δημοτική Αρχή. Μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος αυτός είναι ο μοναδικός Σύλλογος παλινοστούν των Ελλήνων της Αμερικής, που παρελάβει στο Αιγαίο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 1989 στην παρέλαση συμμετείχαν μόνο ο σημειοφόρος και 4 παιδιά. Βλέπετε σήμερα την πρόοδο συμμετοχής, καθώς παρελάβουν παιδιά και εγγόνια της 3ης, 4ης και 5ης γενιάς Ελληνοαμερικανών της Λέσβου. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα ο Παραμυθένιος Κόσμος.
ακολουθήστε τα νιάτα μας. Ειδικός σταθμός η Νιπούπολη. Μέγαρο Πρασίνο. Στη συνέχεια, Εθνικό Οδείο Παράρτημα Μυτιλίνης, 96 χρόνια στον πολιτισμό και στην παιδεία. Και σήμερα εκπροσωπεί το νησί μας στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε διεθνείς εκδηλώσεις δείχνοντας τον καλύτερο εαυτό του. Χειροκροτήστε τους. Το χορευτικό τμήμα Χριστιανικού Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλης Μυτιλίνης. Η σχολή του Χριστιανικού Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης είναι βραβευμένη από τον Όμιλο UNESCO για την προσφορά της στην παιδεία και στον πολιτισμό. Όρομα του Συλλόγου είναι να εμπνεύσει και να συγκινήσει τις νεότερες γενιές να χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια. Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα θερμό χειροκρότημα.
και στο εξωτερικό. Από τη Βασίλισσα Όλγα, απατήδες στην ΕΣΠΟ από το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτόνομα και σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και πάντοτε σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χειροκροτήστε τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράτημα Λέσβου. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράτημα Λέσβου εδρεύει στην Ιδρύνη από το 2001. Αποτελείται από εθελοντές διασώστες, άλλοι εκπαιδευμένους στην έρευνα και στη διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορεινά πεδία, μαζικές καταστροφές, υγρό πεδίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Ακολουθεί δημοτικό σχολείο Χαλίκων. Στη συνέχεια, δημοτικό σχολείο Βαριάς. Ακολουθεί δημοτικό σχολείο Ταξιαρχών. Πρώτο δημοτικό σχολείο με την δεύτερο δημοτικό σχολείο. Ακολουθεί τρίτο δημοτικό σχολείο με την Ίνης. Thank you.
συνέχεια, 4ο Δημοτικό Σχολείο με την κίνηση. Δημοτικό σχολείο με την κίνηση. Ακολουθεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο με την Ήλια. Συνέχεια, 7ο Δημοτικό. Ένατο Δημοτικό Σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο με την Ήλια. Συνέχεια το 15ο Δημοτικό Σχολείο με την Ήλια. Συνεχίζουμε με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθεί το 4ο γυμνάσιο. Για 5ο γυμνάσιο με την ίδια. Το 6ο γυμνάσιο με την ίδια. Πλησιάζει προς τις επισήμους στο μουσικό σχολείο με την ίνια. Συνέχεια, εσπερινό γυμνάσιο, νηπιακές τάσεις με την ίνια. Ακολουθεί ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Λέσβο. Στη συνέχεια, πρότυπο πειραματικό λύκειο Μυτιλίνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακολουθεί το 2ο Γενικό Λύκειο με την ίδια.
συνέχεια 3ο Γενικό Λύκειο. Το τέταρτο λύκειο με τη μήνυ. Βενιαμίν ο Λέσβιος. Ακολουθεί πρώτο επαγγελματικό λύκειο Μυτιλίνης. Ακολουθεί δεύτερο επαγγελματικό λύκειο με την κίνηση. Εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Μυτιλίνης. Πλησιάζει προς επισήμου στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η Οδηγή της Ελλάδος. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 150 χώρες στον κόσμο και με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού φέτος διανύει 90 χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα. 90 χρόνια ιστορίας και δράσης, 1932-1922. Ως σύγχρονη παιδαγωγική πρόταση για παιδιά και νέους. Ο οδηγισμός τελεί φέτος υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Thank you.
αμυντική θέση των πολιτικών τμήματων στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι πρόσκοποι της Λέσβου, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού, επικεφαλής η σημαία της περιφερειακής εφορίας προσκόπων Λέσβου, με τα στρατιωτικά και πολιτικά παράσημα και τα άλλα μετάλλια τιμής από τους κοινωνικούς φορείς της Λέσβου, σε αναγνώριση της προσφοράς της προσκοπικής κίνησης. Σήμερα παρελάβουν αντιπροσωπείες, λυκοπούλων, προσκόπων και ανιχνευτών από το δεύτερο σύστημα προσκόπων Μυτιλήνης και το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μυτιλήνης. Κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει τη λήξη της πολιτικής παρέλασης.